Τελικά έχω βγάλει ένα συμπέρασμα. Ως λαός είμαστε γαϊδούρια. Διότι δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Δεν πρόκειται ως Έλληνες ή καλύτερα ως νεοέλληνες να σκεφτούμε τον διπλανό μας. Και θα μου πείτε, βρε Αντώνη, τι κόλλημα είναι αυτό που έχεις φάει? Ναι, έτσι ακριβώς, έχω φάει κόλλημα. Κόλλημα με τους ανθρώπους που πρέπει να συμπαραστεκόμαστε, να τους σεβόμαστε και κυρίως να τους σκεφτόμαστε. Διότι όσες φορές και να δω ανθρώπους να παρκάρουν σε ειδικά καταχωρημένες θέσεις στα διάφορα καταστήματα ή στα διάφορα μέρη που είναι για ανάπηρους, για εγκύους και όλα αυτά, εγώ δεν πρόκειται να βάλω γλώσσα μέσα. Θα μου πείτε, τι εισπράττω? Ναι, εισπράττω κάποια μπινιλίκια, αλλά από την άλλη, ξεδίνω κι εγώ. Ρίνω κι εγώ τα δικά μου μπινιλίκια. Μην με νομίζετε ότι είμαι άγιος και κυρίως ποτέ δεν θα το παίξω καλός απέναντι στην αδικία. Νο. Με χαρακτηρίζεις ότι χρειάζομαι ψυχίατρο. Και εσύ, κυρία μου, χρειάζεσαι ψυχίατρο. Και μάλιστα είσαι και βλαμμένη στον εγκέφαλο. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι με αναπηρίες, υπάρχουν οι γυναίκες, οι έγκυες που πρέπει να σεβόμαστε, υπάρχουν οι ηλικιωμένοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν βλέπουν. Και όταν εσύ δεν τους σκέφτεσαι, εγώ τους σκέφτομαι. Και δεν θα σου το επιτρέψω και δεν θα κλείσω τα μάτια. Διότι ως γνωστόν, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν φταίνε αυτοί που παρανομούν και κάνουν το κακό, αλλά εμείς που ανεχόμαστε και το βλέπουμε μπροστά μας να γίνεται. Και όσες φορές και να το δω εγώ, θα σας τα σούρω. Και αν και εσείς, φίλοι και φίλες μου, βλέπετε την αδικία, μην κλείνετε τα μάτια σας και μην ράβετε στο ματάκι, ανοίξτε το, αξίζει. Και πιστέψτε με, θα το ευχαριστηθεί η ψυχούλα σας. Φιλιά. Και δείτε το βιντεάκι. Περίμενε. 22 Φεβρουαρίου, στον Τάκη και το Θοδωρή. Ας βγάλε με εμένα λίγο, βγάλε με λίγο. Να ρωτήσω κάτι, είστε έγκυος μητέρα? Όχι. Γιατί παρκάρατε εδώ? Παράνομα. Αυτό είναι σωστό? Όχι, καθόλου. Αυτό όμως στερείτε εσείς το δικαίωμα από κάποια μητέρα και από κάποιους... Έχει πάρα πολλά άδεια. Γιατί όμως δεν πήγατε? Αφού έχει πολλά, ξέρετε δεν καταλαβαίνω, έχει πολλά άδεια πάρκινγκ το λέτε και δεν πάτε όμως το άδειο. Επιλέγετε εκεί λοιπόν που στερείτε το δικαίωμα από τους ανάπηρους και από κάποια μητέρα στο να μετακινηθεί. Ναι, ήταν όλα άδεια να ανέφερε η κυρία μου και εξακολουθούν να υπάρχουν άπειρες θέσεις. Ναι, δεν είναι. Μην μου κάνετε κύριε, μα είναι όχι, πολύ κουρασμένο. Είστε παράλογοι κυρία μου και θα έπρεπε να ντρέπεστε απλά. Θα έπρεπε να ντρέπεστε γιατί αυτό που λέει δείχνει τον παραλογισμό σας. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εσείς δεν είστε καλά, χρειάζεστε ψυχίατρο. Ψυχίατρο και μαθήματα ανθρωπιάς. Και θα πρέπει να ντρέπεστε να μου λέτε. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Εντάξει. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Εντάξει. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Εσείς είστε οι χειρότεροι που δείχνει το παράδειγμα. Βλαμμένοι. Έχασα την γάουρα μου και φορτωμένη ξύλα 3-3-3.